49 χρόνια πέρασαν από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και κανείς δεν ξεχνά και πώς θα μπορούσε άλλωστε να το κάνει τους αγωνιστές, τους πεσόντες ήρωες και όλους όσοι πάλεψαν για τα υψηλά ιδανικά ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Η μνήμη του Πολυτεχνείου παραμένει και σήμερα καυτή και ολοζώντανη. Μας διδάσκει ότι κόντρα σε αυτόκλητους σωτήρες και σε μια λογική αναμονής, ο μαζικός και ανυποχώρητος λαϊκός αγώνας μπορεί να ανατρέψει ακόμα και τους πιο αρνητικούς συσχετισμούς, όπως έγινε το 1973. 49 χρόνια μετά, η εξέγερση του Πολυτεχνείου συνεχίζει να εμπνέει, να παραμένει ζωντανή, να φλογίζει τις καρδιές της νεολαίας των εργαζομένων. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, από νωρίς το πρωί άνθρωποι κάθε ηλικίας έφταναν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για να αφήσουν λίγα κόκκινα λουλούδια στο μνημείο και να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο τους πρωταγωνιστές της μεγάλης εξέγερσης που άλλαξε τον ρου της ιστορίας του τόπου. Η μέρα μνήμης σήμερα για τους ήρωες του Πολυτεχνείου, ένα όνομα συνώνυμο με την αγωνιστικότητα των νέων κυρίως, των φοιτητών. Ένα πολυτεχνείο το οποίο ακόμα και σήμερα νοηματοδοτεί τους αγώνες για τη δημοκρατία, την ισονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη. Τους καρπούς αυτών των αγώνων γευόμαστε σήμερα όλοι οι Έλληνες. Αλλά σε συνθήκες δύσκολες, σε ώρες κρίσιμες, παίρνουμε από τη γενναιότητα και από την αποφασιστικότητά τους δύναμη και οι δικές μας γενιές θα φροντίσουν να φανούν αντάξιοι τους και να διατηρήσουμε στη χώρα μας όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκαν. Πολλά μάλιστα ήταν τα μικρά παιδιά, ακόμη και μωρά στα καρότσια, που συνοδεία των γονέων τους εναπόθεσαν γαρίφαλα και τριαντάφυλλα, αποτείοντας φόρο τιμής τη στιγμή που κάποια παιδάκια κρατούσαν και ζωγραφιές που ανέγραφαν το πάντα επίκαιρο μήνυμα εκείνης της εποχής. Μπράβο! Το Πολυτεχνείο ζει. 2022, μετά από τόσα χρόνια, ζει στα μυαλά μας, στις καρδιές μας, στις ιδέες, στα οράματα. Είναι ανεκπλήρωτη υπόθηκε τα οράματα της γενιάς, ειδικά αυτή την εποχή, όπου το φάσμα της συντήρησης του φασισμού και της αντίδρασης εμφανίζεται σε όλη την Ευρώπη. Το Πολυτεχνείο ζει στους αγώνες του σήμερα. Το σύνθημα της εξέγερσης είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Σήμερα που το πλήγμα στη δημοκρατία είναι μεγάλο από το καθεστώς Μητσοτάκη, η νέα γενιά και οι αγώνες της δείχνουν τον δρόμο. Από το ραντεβού μνήμης και τιμής στους ήρωες του 1973 δεν έλειπε κανείς. Όλοι ήταν εκεί. Βουλευτές, δήμαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων, φοιτητικών συλλόγων, οργανώσεων και φορέων της πόλης. Σήμερα τιμούμε και εμείς εδώ και από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα και από παντού τους αγώνες της νεολαίας, της εξεγερμένης και της φοιτητιώσας για μια καλύτερη ζωή, για δημοκρατία, για ελευθερία και για παιδεία. Τιμή και δόξα στους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Στεκόμαστε μπροστά στο μνημείο με μεγάλο σεβασμό και δεσμευόμαστε όλοι εμείς, οι συνδικαλιστικοί φορείς της δημόσιας υγείας και πρόνοιας, ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την διεύρυνση των δημοκρατικών και κοινωνικών αγαθών. Εν μέσω συνθημάτων και χειροκροτημάτων, άπαντες κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη των ηρώων και στάθηκαν ευλαβικά μπροστά στο μνημείο με υψωμένη τη γροθιά, τιμώντας έτσι τα 49 χρόνια από την εξέγερση. Να ποτίσουμε ένα φόρο τιμής στα θύματα του Πολυτεχνείου και σε όλους τους νέους και τις νέες εκείνης εποχής που σηκωθήκαν απέναντι σε ένα καθεστώς. Σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ στο να μπορέσουν η κοινωνία να είναι απέναντι σε όλο τον υπερσυντηρητισμό που προσπαθεί να προωθηθεί. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου μας υπενθυμίζει τη δύναμη που έχει στα χέρια του ο λαός και κυρίως η νέα γενιά να ανατρέψει κάθε τύρανο, κάθε τυραννική εξουσία και να φέρει ένα δικαιότερο κόσμο. Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, είναι επίκαιρα όσο ποτέ. 17 Νοεμβρίου 1973, 17 Νοεμβρίου 2022, 49 χρόνια ιστορίας, το Πολυτεχνείο ζει.